Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα. Θα έλεγα ότι προκαλεί σεισμό στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών η ανακοίνωση του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ότι θα διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος και εν συνεχεία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εν όψη του 2024. Ο Κένεντι είναι ασφαλώς μία από τις δημοφιλέστερες προσωπικότητες και βεβαίως ανήκει στην ομάδα αυτών που τάχθηκαν κατά των υποχρεωτικοτήτων, δίνοντας σίγουρα το δικό του πολύ μεγάλο αγώνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών το 2024 θα είναι και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Αν και είναι εγγεγραμμένος δημοκρατικός, ο Κένεντι είναι γνωστό ότι αντιτίθεται σε πολλές πολιτικές της τρέχουσας κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα σε αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου ήταν στεναρά απέναντι. Η Αμερική υφίσταται μια αποκαλυπτική πόλωση των φυλών, πιο τοξική και επικίνδυνη από κάθε άλλη φορά, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, είπε ο Κένεντι στους The Epoch Times, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε μετά την κατάθεση της υποψηφιότητάς του. Ο ίδιος τόνισε και τα εξής: «Και ενώ οι δημοκρατικοί μάχονται με τους ρεπουμπλικανούς, οι ελίτ απογυμνώνουν τη μεσαία τάξη μας και δηλητηριάζουν τα παιδιά μας. Θα εστιάσω την εκστρατεία μου όχι στα θέματα που μας χωρίζουν, αλλά στις κοινές μας αξίες. Μαζί μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία της Αμερικής». Σύμφωνα με τον Κένεντι, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, CIA, έχει γίνει μια κυβέρνηση εντός της κυβέρνησής μας και ένας όγκος στο αμερικανικό σύστημα και προτείνει να διορθωθεί η υπηρεσία με την εφαρμογή ενός ξεχωριστού οργάνου εποπτείας πάνω της. Ο Κένεντι είναι ο δεύτερος υποψήφιος που δήλωσε υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών, ακολουθώντας τη Μαρίαν Βίλιαμσον. Ο πατέρας του Κένεντι, ο αείμνηστος γερουσιαστής Ρόμπερτ Κένεντι, δολοφονήθηκε όταν ήταν υποψήφιος για την Προεδρία το 1968. Ο θείος του πρόεδρος Τζον Κένεντι δολοφονήθηκε στο Τέξας το 1963. Η οικογένεια Κένεντι θα έλεγα ότι ήταν πάντοτε μια εξέχουσα οικογένεια στην αμερικανική κοινωνία. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Και ο θείος του αλλά και ο πατέρας του δολοφονήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ήταν και οι δύο πολιτικά πρόσωπα. Ο θείος του βεβαίως υπήρξε και πρόεδρος των ΗΠΑ. Βέβαια για τη συγκεκριμένη δολοφονία θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έχουν ακουστεί και έχουν λεχθεί πάρα πολλά πράγματα και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε επειδή θα πήγαινε κόντρα στο κατεστημένο. Κάτι που δείχνει να κάνει και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, να πηγαίνει κόντρα στο κατεστημένο δηλαδή, καθότι τα τελευταία 20 χρόνια έχει ένα δικό του τρόπο αντιμετώπισης της επικαιρότητας και των πραγμάτων που συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Μιλώντας γενικότερα, θα έλεγα ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή έναν από τους πρωταγωνιστές του κινήματος κατά των υποχρεωτικοτήτων να μπαίνει σε μια διαδικασία προκειμένου να ζητάει το χρήσμα για το Δημοκρατικό Κόμμα και εν συνεχεία για τη θέση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί που από εκεί που κοροϊδεύαν και έστειναν, θα μου επιτρέψετε να πω στον τοίχο, αυτούς που είχαν μια διαφορετική άποψη από το κεντρικό αφήγημα, μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να προκύψει, γιατί όχι, ένας πρόεδρος με τέτοιου είδους απόψεις. Αυτό πραγματικά δείχνει ότι μάλλον έχουν αλλάξει οι καιροί και βέβαια επίσης καταδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το πόσο έχει αποτύχει το υπάρχον σύστημα να πείσει τους ανθρώπους με το γνωστό αφήγημά του. Αν τελικά ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ εκλεγεί και πάρει τη θέση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και ισχύει βεβαίως όλο αυτό το προφίλ το οποίο δείχνει να έχει τα τελευταία αρκετά χρόνια, αντιλαμβάνεστε γιατί σημαντικές αλλαγές θα μιλάμε. Νομίζω ότι μπορεί εύκολα να το καταλάβει ο καθένας από αυτούς ή από αυτές που με παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Είναι επίσης μια προσωπικότητα η οποία 100% διχάζει τους δημοκρατικούς και νομίζω ότι αν τελικά πάρει το χρήσμα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη μάχη σε εισαγωγικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Αμερικανοί και τι θα επιλέξουν τελικά, ωστόσο νομίζω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα και τη δική σας άποψη για τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ,
τι πιστεύετε εσείς και τι προβλέπετε να γίνεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Με το γνωστό τρόπο στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Αν σας άρεσε αυτό που παρακολουθήσατε και σήμερα, κάντε μας ένα like, μην ξεχάσετε το subscribe γιατί μας βοηθάτε πολύ, καθώς προστίθεστε, όπως έχω ξαναπεί, στην ομάδα μας η οποία μεγαλώνει, και βέβαια πατήστε καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε καθημερινή βάση για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.